Και επίσης ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σαμιράς θα απαντήσει στην αριθμό 829-27 εκ του 2022 επίκυρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του Κινήματος Αλλαγής κ. Αχμέτ Ιλχάν προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Η μείωση των πιστώσεων ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής συνιστούν εμπόδιο στην προστασία και διαχείριση των δημόσιων δασών». Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, στην προηγούμενη ερώτηση σας ακούσαμε τόσο εμείς οι συνάδελφοι που βρισκόμαστε εδώ πέρα, αλλά νομίζω και όλοι οι Έλληνες, ότι έχετε καλή πρόθεση προκειμένου να προστατεύσετε τα δάση, ότι έχετε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ότι υπάρχουν σχέδια βελτίωσης και όλα αυτά τα σχέδια, μελέτες, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης ανάλογα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η κατάσταση μπορώ να σας πω ότι δεν είναι ακριβώς αυτή η οποία παρουσιάσατε προλίγο και στη Ροδόπη. Και έρχομαι στην επίκαιρη ερώτηση συγκεκριμένη. Παρατηρούμε, κύριε Υπουργέ, ότι όπως καταγγέλουν οι 6 δασικοί συνεταιρισμοί στον νομό Ροδόπης, οι δασικοί συνεταιρισμοί οι οποίοι απαριθμούν περίπου 150 οικογένειες και άμα βάλουμε μια τεταρμηρή οικογένεια είναι 1.000 άτομα, αναφέρουν και στο υπόμνημα που σας έστειλαν και να το καταθέσω και στα πρακτικά ότι καταρχήν οι πιστώσεις όσο αναφορά τη δασική προστασία, την προστασία του δάσους και το έργα που θα γίνει στο Ροδόπη, έχουν μειωθεί στα τελευταία 13 χρόνια από 900.000 ευρώ ενδεικτικά, σας αναφέρω, το 2008, σήμερα βρισκόμαστε σε 75.000. Βέβαια και στην προηγούμενη κυβέρνηση, το 2015, η δραματική μείωση άρχισε από το 2012 και μετά. Μέχρι το 2013 και παρά τα χρόνια του μνημονίου, από το 2010 μέχρι το 2013, ήμασταν στα ποσά γύρω στα 300.000 ευρώ. Βλέπουμε ότι από το 2014 και μετά μειώνονται. Μειώθηκε δραματικά στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι 70.000 και σε αυτή την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Με αποτέλεσμα, το πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Με τόσα λίγα χρήματα, πώς θα προστατεύσουμε τα δάση και πώς θα τελεστούν έργα επάνω στον νομό Ροδόπης και πώς θα επωφεληθούν από αυτό και οι συνεταιρισμοί, που ξέρετε ότι οι δασικοί συνεταιρισμοί έχουν ρόλο στην προστασία των δασών. Δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Αυτοί, όπως ξέρετε, οι δασικοί συνεταιρισμοί με μια μονάδα τιμής, η οποία καθορίζεται από το Υπουργείο και δεσμεύονται, βέβαια, ξέρετε, και τα ξύλα που θα κοπούν, οι τιμές αυτές ανάθεσης των υλοτομικών εργασιών. Και αυτές οι τιμές της ανάθεσης των υλοτομικών εργασιών δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 20 ετία. Είναι ο νόμος ο παλιός από το 1965, το 2007 πήγε να γίνει μια προσαρμογή, δεν ολοκληρώθηκε και σήμερα, μετά το κόστος των εργασιών, είτε λέγεται πετρέλαιο, είτε λέγονται για όλα τα προϊόντα που έχουν αυξηθεί, οι ανάγκες των οικογενειών και των δασικών συνεταιρισμών έχουν εξαναμειστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση και εφόσον δεσμεύονται και οι ξυλοί αυτοί οι άνθρωποι να τα βγάλουν πέρα και να μπορέσουν. Με αποτέλεσμα, κύριε Υπουργέ, όχι μόνο στον νομό Ροδόπης που κινδυνεύουν δέξα συνεταιρισμοί να κλείσουν ολοκληρωτικά, αλλά νομίζω σε όλη την Ελλάδα, αν δεν αλλάξετε τη τιμολογιακή πολιτική και τις τιμές ανάθεσης των υλοτομικών εργασιών, δεν θα μείνει κανένας δασικός συνεταιρισμός να υλοποιεί αυτό το έργο που υλοποιεί μέχρι σήμερα. Σε αυτά τα δύο ερωτήματα θέλω μια απάντηση από εσάς. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, αγαπητέ κύριε Αχμέτ, τα ζητήματα που θέτετε με την επίκαιρη ερώτησή σας έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουν ενδιαφέρον όχι μόνο για τη Ροδόπη, αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα. Τα συναντώ και εγώ στη δική μου περιφέρεια, στα Γιάννενα, μια κατεξοχήν ορεινή περιοχή με πολύ έντονο το στοιχείο της δραστηριοποίησης των δασικών συνεταιρισμών. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δασικοί συνεταιρισμοί στη Ροδόπη τα αντιμετωπίζουν και οι Γιαννιώτες και στο Μέτσοβο και παντού. Και έχετε μεγάλο δίκιο σε αυτά που αναφέρετε. Έχετε δίκιο και για τις τιμές, έτσι, με τις οποίες πληρώνονται οι δασεργάτες για να πάνε να κάνουν τις υλοτομίες που τα δασαρχεία τους αναθέτουν, αλλά βεβαίως και τις ελάχιστες, τις πολύ φτωχές, μικρές πιστώσεις που τα δασαρχεία έως τώρα απολάμβαναν. Εμείς όλα αυτά τα αναγνωρίζουμε. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη να ενισχυθούν οι δασεργάτες, οι δασικοί συνεταιρισμοί, οι τοπικές κοινωνίες, τα χωριά μας, αλλά πάνω απ' όλα και σε αρμονία με όλα τα προηγούμενα που ανέφερα, να προστατευτεί ο δασικός πλούτος της χώρας. Γι' αυτό λοιπόν κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση. Μεταφέραμε τις δασικές υπηρεσίες από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, από την ευθύνη των αποκεντρωμένων, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Οι δασικές υπηρεσίες, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, κύριε Αχμέτ. Ναι, υποχρηματοδοτούνταν. Υποχρηματοδοτούνταν. Να σας πω εγώ, για καθαρισμούς δασών, κυρία Πρόεδρε, για καθαρισμούς δασών ή για συντήρηση δασικών δρόμων μέχρι τώρα, περίπου το μέσο ποσό, η μέση πίστοση που έδιναν οι αποκεντρωμένες στις δασικές υπηρεσίες ήταν 18.000 ευρώ. 18.000 ευρώ, τι να πρωτοκάνει ένα δασαρχείο, τι να καθαρίσει. Και θα σας πω μετά εμείς τι κάναμε και τι κάνουμε ήδη. Λοιπόν, επομένως, εμείς κάναμε λοιπόν τη μετάβαση και την, με κάθε την υπαγωγή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος των Δασικών Υπηρεσιών και βεβαίως θα αυξήσουμε τις πιστώσεις. Αυτό είναι εκ των όνων κάνευ και ήδη το έχουμε κάνει και θα σας πω πώς. Λοιπόν, για την ενίσχυση του αναλυτικού λογαριασμού εξόδων με ονομασία έξοδα για λοιπές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δασών από το αποθεματικό του κρατικού προϋπολογισμού, ήδη εμείς εξασφαλίσαμε το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος λοιπόν είναι να καλυφθούν οι ανάγκες για υλοτομικές εργασίες εντός της χρονιάς για το 2022 και να ικανοποιηθούν οι αυξημένες ανάγκες των κατοίκων για καυσόξυλα, και οι χειμώνες είναι δύσκολοι και σκληροί και η ενέργεια είναι πανάκριβη. Επομένως, εμείς αμέσως φροντίσαμε και ήδη εξασφαλίσαμε 3,5 εκατομμύρια, με την κατανομή να έχει ως εξής: Μακεδονία, Θράκη που σας ενδιαφέρει, 2 εκατομμύρια ευρώ. Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, 1 εκατομμύριο ευρώ. Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, 500.000 ευρώ. Και Ιόνιο, με μέρος Δυτικής Ελλάδας, 100.000 ευρώ. Λοιπόν, την κατανομή των χρημάτων στα επιμέρους δασαρχεία θα την εφαρμόσει η επιθεώρηση εφαρμογής δασικής πολιτικής της κάθε περιφέρειας, που ξέρει πόσα δασαρχεία έχει, ποιες είναι οι ανάγκες και εκεί θα κάνει την κατανομή. Και βεβαίως και εμείς θα είμαστε από πάνω να ελέγχουμε. Τώρα, για τα καυσόξυλα και τη διάθεση καυσοξύλων. Πρώτα απ' όλα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η τιμή όσον αφορά στη διάθεση των καυσοξύλων πρέπει να είναι χαμηλή. Το λέει και ο νόμος άλλωστε, είναι κοινωνικό μέτρο και υπάρχουν ακόμα πιο χαμηλά τιμολόγια για ευπαθείς ομάδες. Για ανθρώπους με οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, για υπέργυρους κλπ. Μόνη προϋπόθεση είναι να έχεις μόνιμη κατοικία εκεί, στην περιοχή όπου δικαιούσε να έχεις τα καυσόξυλα δωρεάν. Πάμε να δούμε λίγο στη Ροδόπη τι συμβαίνει και βλέπω μακρηγόρα, κυρία Πρόεδρε, θα μου δώσετε λίγη ανοχή, γιατί η ερώτηση του κυρίου Αχμέτ είναι πραγματικά πολύ ουσιαστική. Αφορά σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, στα δημόσια δάση τώρα, να δούμε τη Ροδόπη. Για την παραγωγή και την διάθεση προϊόντων ξύλου στην αγορά, ακολουθείται το μοντέλο της κρατικής εκμετάλλευσης δασών. Έτσι έχουμε δημόσια δάση. Στην Εύβοια έχουμε ιδιωτικά δάση. Αλλού έχουμε διακατεχόμενα. Αλλού έχουμε μοναστηριακά. Εδώ λοιπόν έχουμε το μοντέλο της κρατικής εκμετάλλευσης δασών. Με πάρα πολλές εργασίες, να μην σας κουράσω. Μία από αυτές είναι βεβαίως η ανάθεση στους δασικούς συνεταιρισμούς των εργασιών συγκομιδής ξύλου, δηλαδή της υλοτομίας. Πάμε να δούμε λίγο τις χρηματοδοτήσεις που σας ενδιαφέρει πολύ. Λοιπόν, φέτος στις κατατόπους δασικές υπηρεσίες Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης θα διατεθούν για αρχή για το σύστημα κρατικής εκμετάλλευσης 100.000 ευρώ. Όμως δεν είναι μόνο αυτά τα χρήματα. Δεν είναι μόνο αυτά τα χρήματα. Διότι έρχονται χρήματα και από το Πράσινο Ταμείο. Για παράδειγμα, για το 2021 που μου αναφέρατε ένα μικρό ποσό, είναι αλήθεια, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη ότι υπάρχει και ένα άλλο ποσό, 458.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο, που έχει διατεθεί για αυτήν ακριβώς τη δουλειά, για τις υλοτομήσεις και για τα καυσόξυλα. Επομένως, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι εμείς, σας είπα για τα πρώτα 3,5 εκατομμύρια, σας είπα για το 1 εκατομμύριο για τη Ροδόπη, για τη Θράκη, και βεβαίως και για τα χρήματα που εκταμιεύονται, αρκεί να ζητηθούν από το Πράσινο Ταμείο. Μπορώ να σας καταθέσω κατέτος ποια ήταν το πρόγραμμα των επενδύσεων, έτσι, και έχετε δίκιο ότι από το 2013 έως το 2020 ήταν τα χρήματα ελάχιστα και από το πρόγραμμα επενδύσεων και από το Πράσινο Ταμείο. Το μεγάλο άλμα συνέβη πέρσι, όπου εκτός από το πρόγραμμα επενδύσεων, όπως σας είπα, βγάλαμε και 500.000 για τη Ροδόπη. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Και μάλλον θα απαντήσω στη δευτερολογία για να μην μακρηγορώ άλλο και για τις τιμές που πρέπει να δίνουμε, να αυξηθούν οι τιμές
για τους υλοτόμους. Με μία βέβαια ρέγουλα, έτσι ώστε να μην δημιουργήσουμε ανάποδα αποτελέσματα και μετακυληθεί η αύξηση του κόστους στην αγορά εργασίας, να το πω έτσι, στο καυσόξυλο που παίρνει ο πολίτης. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, κύριε συνάδελφε. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, καταρχήν είναι ευχάριστο να ακούμε από εσάς και να αναγνωρίζετε ότι όντως οι πιστώσεις που διατέθηκαν σε όλη την Ελλάδα και στη Ροδόπη φυσικά για την δασική προστασία, για να προστατεύσουμε το δάσος, ήταν ελάχιστες. Και θέλω πάλι να σας θυμίσω ότι παρόλο την κρίση επικυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και χωρίς να θέλω να πω ότι υπερασπίζουμε μόνο το χώρο μου, ιδίως το 10 με 12, είχαμε μια αξιοπρεπής πίστοση ως προς τα δάση. Μετά η κατάσταση εξελίχθηκε πολύ ανώμαλα, ιδίως επί ΣΥΡΙΖΑ, το επαναλαμβάνω αυτό και συνεχίζεται. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που είπατε ότι για τον νομό Ροδόπηση, για την περιφέρειά μας και για όλη την Ελλάδα ότι θα αυξηθούν οι πιστώσεις είναι ευχάριστο. Το θέμα είναι να δούμε, αν στην πραγματικότητα, εν της πράγμαση, αυτό τι έννοια έχει, πώς θα μεταφερθεί αυτό, πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη και αν αυτές οι πιστώσεις θα αυξηθούν, πόσο, δηλαδή από 70.000, αν θα πάνε 140, 150, τι ανάγκες μπορεί να καλύψουν. Γιατί ξέρετε ότι ένα δάσος εγκαταλείφθηκε. Το δάσος εγκαταλείφθηκε σε όλη την Ελλάδα και στην περιοχή μου εδώ και 12 χρόνια. Και τι σημαίνει μια εγκατάλειψη δάσους για έναν απλό πολίτη? Εγκατάλειψη δάσους σημαίνει ότι τα ζώα δεν προστατεύονται, σημαίνει ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα, σημαίνει ότι σε περίπτωση που θα έχουμε πλημμύρες οι δαπάνες θα είναι εκατομμυρίων ευρώ για τους Έλληνες πολίτες, σημαίνουν πολλά πράγματα. Δεν έχουμε χρόνο να αναπτύξουμε τι σημαίνει να μην προστατεύουμε δάσος και ότι με αυτά τα ποσά. Δεν είναι ντροπή για τη χώρα μας, ιδίως εκεί που έχουμε κρατικό δάσος. Άρα, ως προς την πρώτη απάντησή σας, ναι, μεν είναι θετικό, θα δούμε στην πράξη και θα το παρακολουθήσουμε πώς αυτό θα μεταφραστεί. Τώρα, ας πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Εκεί πάλι είπατε ότι μέσω του Πράσινου Ταμείου τα ποσά μπορεί να είναι λίγο αναβασμένα, ιδίως ως προς την τιμή των δασοεργατών, ως προς την πώληση αυτών καυσόξυλων. Φυσικά, τα καυσόξυλα προορίζονται για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή για φτωχούς, για αυτούς που παίρνουν οικαία. Ναι, όμως, όλη τη δουλειά τι κάνουν, δεσμεύονται τα καυσόξυλα, ξέρετε, από τους συνεταιρισμούς, από το κράτος και οι δασοεργάτες καλούνται να κάνουν τη δουλειά. Όταν δεν θα μπορέσουν, δεν έχουμε μια καλή τιμή ως προς αυτήν και δεν ξέρουμε από το Πράσινο Ταμείο αυτά τα χρήματα, αν θα καταλήξουν στους συνεταιρισμούς για αυτή τη δουλειά ή αυτά τα χρήματα θα πάνε κάπου άλλο. Για αυτή τη δουλειά. Αυτό θέλω να το εξειδικεύσετε στην δευτερολογία σας, διότι πιστέψτε με πραγματικά και αφού και εσείς ξέρετε από τον νομό σας ότι με αυτό το τιμολόγιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να μαζέψουμε ξύλα για τους φτωχούς. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας που λέμε, δεν θα έχουμε συνεταιρισμούς κανέναν να πάει να κάνει αυτή τη δουλειά και το κράτος, η κυβέρνηση θα βρεθεί πολυεκπλήξεως ότι δεν θα έχει ξύλα για να διαθέσει στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το πρόβλημα είναι τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, άρα θέλω να μας εξειδικεύσετε πώς θα διακατευθούν αυτά τα χρήματα προκειμένου να πάρουν τα ελάχιστα αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν και τις οικογένειές τους, αλλά πολύ περισσότερο να βοηθήσουν και τις άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ούτως ώστε αυτά τα ξύλα να κοπούν και να πάνε εκεί που προορίζονται. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, αγαπητέ συνάδελφε, οι τιμές ανάθεσης, έτσι, αυτό είναι το θέμα μας, των υλοατομικών εργασιών, ναι, έχουν μείνει κολλημένες στο έδαφος, είναι πολύ χαμηλά εδώ και χρόνια. Το αναγνωρίζουμε. Και γι' αυτό, εννοείται θα τις αυξήσουμε. Αλλά πριν φτάσω στο αποτέλεσμα, που σας το λέω εξ αρχής, καλό είναι να έχουμε μια εικόνα για το πώς διαμορφώνονται αυτές οι τιμές. Ποιος τις διαμορφώνει και με ποιο κριτήριο. Καταρχάς, υπήρχε η Υπουργική Απόφαση του 2017, η οποία για να βγάλει τις τιμές ανάθεσης, βεβαίως, όφιλε και έτσι προέκυψε να συνεργαστεί με πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα οποία ιδρύματα έδωσαν τον αλγόριθμο, τον οποίο ακολούθησε μετά η ελληνική πολιτεία. Και όντως, μέχρι το 2011, αυτές οι τιμές αυξάνονταν περίπου στο ίμιση του Γενικού Δίκτυου Τιμών Καταναλωτή. Από το 2012 μείναν στο ίδιο, όπως το είπατε και εσείς, το 2012 οι τιμές μείναν στο ίδιο με το 2011 και μετά αρχίζει η κατρακύλα. 2013 και μετά έπεφτε οι τιμές
ενώ το 2020 παρέμειναν σταθερές μετά την πτώση. Είχαμε δηλαδή 7-8 χρόνια πτώσης και από το 2020 είχαμε μια σταθερότητα. Τώρα, να λάβουμε υπόψη ότι το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, γιατί για τέτοια περίπτωση μιλάμε, έτσι στην εξήλευση, διαμορφώθηκε στις τιμές κάτω από αυτές του 2011. Δηλαδή, το 2020 έκοβαν ξύλα οι δασεργάτες και πληρώνονταν με χρήματα χαμηλότερα από το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη που ίσχυε το 2011, 10 χρόνια πίσω. Εμείς λοιπόν θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό και θα το αλλάξουμε. Ήδη από το τέλος Μαΐου, 24 Μαΐου για την ακρίβεια, απευθυνθήκαμε εμείς στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες και ζητήσαμε να μας δώσουν όλα τα αναλυτικά στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους για να αυξήσουμε την τιμή ανάθεσης των υλοτομικών εργασιών. Και θα μου πείτε πού θα βρείτε τα χρήματα. Τα έχουμε ήδη βρει. Έχουμε ήδη βάλει στην άκρη και έχουμε ήδη δεσμεύσει 3 εκατομμύρια ευρώ για αρχή. 3 εκατομμύρια ευρώ από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ειδικού Φορέα Δασών που ανήκει στο Πράσινο Ταμείο με τίτλο Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2022. Να διευκρινίσω το εξής, ότι είναι λογικό η αύξηση της τιμής στην ανάθεση τέτοιων εργασιών να ακολουθεί την πορεία του πληθωρισμού, με αύξηση βεβαίως αντιστοίχως και των κονδυλίων, έτσι, αλλά να υπάρχουν και κάποιες δικλείδες ασφαλείας που είπα στην πρωτολογία μου, έτσι ώστε να μην έχουμε ανατιμήσεις στα καυσόξυλα που διατίθενται στους πολίτες. Άρα, εδώ έχουμε μία εξίσωση που πρέπει αφενός να δώσουμε περισσότερα χρήματα και θα το κάνουμε, σας το είπα, στους δασεργάτες να αμείβονται, να έχουν ένα κίνητρο να αμειφθούν για να πάνε να κόψουν ξύλα και να μην μένουν αδιαχείριστες οι συστάδες. Και από την άλλη, αυτή η αύξηση να μην μετακυλήσει τον τελικό καταναλωτή, στον πολίτη, έτσι που το χρειάζεται το καυσόξυλο για να ζεσταθεί, για τις προσωπικές του ανάγκες. Τώρα λοιπόν εμείς έχουμε, χαίρετε κύριε Πρόεδρε, έχουμε αναθέσει ένα σχετικό πρόγραμμα σε ερευνητικό ίδρυμα, έτσι ώστε να βγάλουμε τον νέο αλγόριθμο. Σύντομα θα βγει αυτό, αλλά σας έδωσα ήδη τη στόχευση. Ναι, θα αυξηθούν οι τιμές ανάθεσης σε όλη την Ελλάδα. Αλλά με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην αυξηθεί η τιμή του καυσόξυλου όμως. Να μην είναι δώρον άδωρον. Πρέπει και οι δύο κατηγορίες των πολιτών να ωφεληθούν και θα ωφεληθούν. Και οι πολίτες που θα πάρουν τα καυσόξυλα για προσωπική χρήση και οι δασεργάτες που θα κάνουν τη δουλειά αυτή. Εμείς λοιπόν στηρίζουμε τους δασικούς συνεταιρισμούς. Το δείξαμε αυτό άλλωστε και με τις αποφάσεις που πήραμε και την νομοθεσία που φέραμε, για παράδειγμα στις πυρόπληκτες περιοχές, κύριε Αχμέτ, όπου δώσαμε τη δυνατότητα με απευθείας ανάθεση τα έργα τα αντιδιαβρωτικά να πηγαίνουν στους δασικούς συνεταιρισμούς των δασεργατών και των υλοτόμων. Και γι' αυτό έκαναν περίφημη δουλειά, για παράδειγμα, στην Εύβοια. Στην Εύβοια, σε μια καΐσα περιοχή έκταση 500.000 στρεμμάτων, κάναμε και ολοκληρώσαμε στο 100% αντιδιαβρωτικά έργα σε έκταση 320.000 στρεμμάτων. Εάν δεν είχαμε τους δασικούς συνεταιρισμούς της Εύβοιας, για παράδειγμα, όπως και τους δασικούς συνεταιρισμούς σε άλλες πυρόπληκτες περιοχές, στην πρώτη γραμμή και με τη δυνατότητα να δώσουμε απευθείας ανάθεση τα αντιδιαβρωτικά έργα, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα είχαμε τέτοια επιτυχία και τόσο γρήγορα. Και καταλήγοντας, είπατε πολύ σωστά ότι τα δάση μας δεν πρέπει να μένουν αδιαχείριστα, δεν πρέπει να μένουν αφρόντιστα και περιγράψατε τις συνέπειες μιας τέτοιας εγκατάλειψης. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, με τις οδηγίες βέβαια και την κατεύθυνση που μας έχει δώσει ο παριστάμενος υπουργός, ο Κώστας Σκρέκας, τι κάνουμε, εφαρμόζουμε για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους, για πρώτη φορά δυστυχώς θα πω εγώ, προληπτικούς καθαρισμούς. Ήδη έχουμε απορροφήσει από το Ταμείο Ανάκαμψης 50 εκατομμύρια ευρώ και άλλα 22 εκατομμύρια ευρώ που δεν μας φτάσανε από τον τακτικό προϋπολογισμό. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν δεκάδες συνεργεία και καθαρίζουν περίπου 80 δασικά κρίσιμα ευαίσθητα οικοσυστήματα σε όλη την Ελλάδα, αφαιρώντας τη συσσωρευμένη καύσιμη βιομάζα από τα σπλάχνα του δάσους, εκατέρωθεν των δρόμων, σε μια έκταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε περίπου 80.000 στρεμμάτων, και διανοίγουν δασικούς δρόμους οι οποίοι ήταν αφρόντιστοι, ασυντήρητοι και κλειστοί στην ουσία από νεροφαγώματα και πεσμένα δέντρα, σε μια συνολικό μήκος σχεδόν 15.000-16.000 χιλιόμετρων. Όπως επίσης και διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και συντήρηση σε μια έκταση μήκους 1.600 χιλιόμετρων αντιπυρικών ζωνών. Άρα, και
για την Ροδόπη που σας ενδιαφέρει γίνεται και εκεί δουλειά. Στο Αντινέρο, έτσι το έχουμε ονομάσει αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε λοιπόν διενέργεια καλλιεργητικών και εξυγειαντικών υλοτομιών με στόχο την πυροπροστασία στις αισθητικές αναδοσώσεις παραλιακής ζώνης Ήμερου και προσκυνητών. Τα ξέρετε εσείς καλύτερα από τον οποιοδήποτε. Περιλαμβάνουν οι εργασίες υλοτομία ξερών δέντρων και ψηλών θάμνων, κλάδευση, αρέωση, συντήρηση δασικών δρόμων. Αυτά είχα να σας πω και στη διάθεσή σας για τα επόμενα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα και από μένα. Η διαρκή